Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, πυλώνας, τέλος πάντων, μόνιμος στην περιοχή, ναι. Και ευχαριστώ για αυτό το πράγμα, γιατί μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά καθώς. Ήταν επιλογή μου αυτό το θέμα, όντως. Και θα ήθελα να προχωρήσουμε, για να μην χάνουμε χρόνο, με ουσιαστικά νομίζω πως είναι ένα πρόβλημα, αφού σας δείξω τη σύγκρουση συμφερόντων που έχω γενικότερα. Δεν μπήκε τελικά, Χρύσα μου, η διαφάνεια. Τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία για αυτό το πράγμα. Εγώ τουλάχιστον βιώνω τα τελευταία χρόνια, ίσως και πολύ πιο συχνά, ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα επικοινωνίας. Και υποτίθεται ότι είμαι επικοινωνιακός, λένε γενικότερα. Αλλά λοιπόν, τις προάλλες ήρθε μια κυρία, είχε κλείσει ραντεβού στο ιατρείο μου, καμιά τριανταριά χρονών, 35, η οποία είχε τον μπαμπά της, ο οποίος ήταν σε πολύ μεγάλη ηλικία και ήρθε χωρίς τον μπαμπά της μαζί και να με συμβουλευτεί, διότι ο 80χρονος μπαμπάς της έκανε τον έλεγχό του, λέει, συνεχώς για αυτό το πράγμα και κάποια στιγμή το PSA του είχε πάει στο 5,5 και είχε τη συμβουλή από τον γιατρό που τον παρακολουθούσε τον μπαμπά ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνει βιοψία, διότι κινδύνευε από καρκίνο του προστάτη που θα τον σκότωνε και ούτω καθεξής. Και το επόμενο πράγμα, αφού μου εξέθεσε όλα αυτά τα πράγματα, η καλή κυρία λέει, κοίταξε να δεις, γιατρέ μου, εγώ μπήκα και στο ίντερνετ και είδα ότι αυτά τα πράγματα τα οποία έλεγε αυτός ο γιατρός στον μπαμπά μου δεν μου φάνηκαν και τόσο σωστά με αυτά που διάβασα στο δίκτυο. Αχ, λέω, τι ωραία. Επιτέλους σώθηκα από αυτή την ιστορία για να μην μπω στη διαδικασία του τσακωμού τώρα, το τι θα να ανατρέψω ακριβώς το αντίθετο το οποίο ακούει κανείς συνήθως. Αυτή η κυρία ήταν ενός καλού μορφωτικού επίπεδου και είχε επιλέξει το site στο οποίο είχε μπει για να διαβάσει αυτά τα πράγματα και τα έχει καταλάβει. Το ίδιο απόγευμα, πολιτικός μηχανικός, χειρουργημένος από κάποιον από εσάς εδώ πέρα μέσα για ριζική προστατεκτομή πριν από μερικά χρόνια, ο οποίος άρχισε να τσιμπάει σιγά σιγά το PSA του. Και το PSA του είχε φτάσει να είναι πάνω από 1,5. Οπότε τον βλέπω, τον εξετάζω κλπ. Δεν μίλαγε καθόλου για αυτή την ιστορία και γυρνάω να του πω ότι κοίταξε να δεις, εγώ σου προτείνω σε αυτή την ιστορία, με βάση τα καθιερωμένα, τη γνώση που έχουμε αυτή τη στιγμή, ότι μία επιλογή σου θα ήταν σαφέστατα ότι πρέπει οπωσδήποτε, μάλλον οπωσδήποτε, να κάνεις ακτινοθεραπεία. Με τα υπέρ και τα κατά της ακτινοθεραπείας για αυτή την κατάσταση, αλλά τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας μέχρι τώρα λένε ότι για την περίπτωσή σου είναι αυτό. Κατευθείαν ο πολιτικός μηχανικός, κλασική ιστορία, εγώ μπήκα στο διαδίκτυο, και να αυτή η μελέτη, η οποία λέει ότι αυτά τα πράγματα, η ακτινοβολία είναι κακό πράγμα και δημοσιευμένη μάλιστα στο δικό σας περιοδικό, το European Urology. Κουνάω το κεφάλι μου εγώ. Τέλος πάντων, η κατάληξη της όλης ιστορίας, δεν βριστήκαμε απόλυτα, αλλά ανταλλάξαμε κάποια email, γιατί ήθελε οπωσδήποτε να με πείσει ότι εγώ δεν την ξέρω αυτή τη μελέτη. Τέλος πάντων. Με τούτε και μετά, λοιπόν, με μια σειρά από τέτοιου είδους περιστατικά, άρχισα να προβληματίζομαι γενικότερα. Και λέω, κάτι τρέχει σε αυτή την ιστορία. Κάτι τρέχει σε αυτή τη σχέση του αρρώστου με τον γιατρό του, όχι μόνο την προσωπική μου ιστορία. Μα τελικά υπάρχει από πολύ παλιά. Είναι δεδομένο ότι αυτή τη σχέση την έχουμε ιερή. Η σχέση αρρώστου και ασθενούς, και η οποία φτάνει μέχρι το 2007 κλπ. Να λέμε ότι ακόμα και το πόσο θα προσκοληθεί στη θεραπεία, το πόσο θα ακολουθήσει τις θεραπευτικές οδηγίες, εξαρτάται από την ποιότητα αυτής της σχέσης. Άρα λοιπόν είναι κάτι ιερό, είναι κάτι σημαντικό, το οποίο αυτή τη στιγμή διαταράσσεται και φαίνεται ότι τελικά έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Και αυτά τα πράγματα έχουν αλλάξει διότι στην παλιά διαμόρφωση της σχέσης γιατρού και ασθενούς έχουμε αντικαταστήσει τις λέξεις πλέον και όχι μόνο τις λέξεις αλλά και το ενοιολογικό περιεχόμενο. Πάροχος υπηρεσιών είναι ο γιατρός ή provider, πελάτης ή καταναλωτής υγείας, client or consumer
με την πραγματική έννοια της εμπορικής διαδικασίας. Και αυτό το πράγμα αντανακλά τελικά και την εμπορευματοποίηση της σχέσης και έχει η σχέση πλέον, το relationship, έχει μετατραπεί σε αυτό που ονομάζουμε encounter. Η συνάντηση, η συνέβρεση με ό,τι αυτό το πράγμα συνεπάγεται. Και σε νομικό επίπεδο τελικά, η σχέση γιατρού και ασθενούς πλέον αντιμετωπίζεται σαν συνεταιρισμός. Έτσι. Αυτή λοιπόν είναι η αλλαγή η οποία έχει γίνει. Και αυτή η δυναμική της σχέσης αποκτά μια ιδιαίτερη διάσταση όταν πρόκειται τελικά να πάρθει κάποια απόφαση. Είτε διαγνωστική, είτε θεραπευτική ή οτιδήποτε άλλο. Και το μοντέλο, το παλιό, ήταν η σχέση η πατερναλιστική, όπου ο γιατρός παίρνει τις αποφάσεις, ο άρρωστος ακολουθεί. Η άλλη μορφή είναι η σχέση του μεσίτη, όπου ο γιατρός παίρνει τις αποφάσεις αξιολογώντας και το τι θα του πει ο άρρωστος. Το shared decision, όπου υπάρχει συναπόφαση του γιατρού με τον άρρωστο. Το informed decision, όπου ο ασθενής παίρνει τις αποφάσεις, αφού όμως πρώτα απ' όλα ενημερωθεί πάρα πολύ προσεκτικά και λεπτομεριακά από τον γιατρό. Και η τελευταία μορφή που πλέον τίνει να πάρει σήμερα η σχέση αυτή του γιατρού με τον άρρωστο, που είναι η καταναλωτική σχέση, όπου ο ασθενής παίρνει τις αποφάσεις γιατί έχει βγει για ψώνια στις βιτρίνες. Και όποια βιτρίνα του αρέσει πιο καλά, αυτή διαλέγει. Οι σύγχρονες πηγές πληροφόρησης, άρα λοιπόν, για να αυτή η διαφοροποίηση γίνεται επειδή υπάρχει μια διαφορετικού τύπου πληροφόρησης. Είναι αξιόπιστες αυτές οι καινούργιες πηγές πληροφόρησης? Για παράδειγμα, έχουμε μελέτες που μας λένε ότι το διαδίκτυο είναι η κυριότερη εξωτερική πηγή πληροφόρησης και χρησιμοποιείται από το 60% σχεδόν των αρρώστων με προστατικό καρκίνο. Εγώ βάζω στοίχημα ότι αυτή τη στιγμή, άμα γινόταν μια καινούργια μελέτη. Συγγνώμη. Θα έφτανε και το 90% σχεδόν σε αυτή την ιστορία. Όμως, είναι και παρήγορο ότι μπορεί να μειώνεται η εμπιστοσύνη στο διατιθέμενο υλικό στο διαδίκτυο. Αλλά δείτε ότι στην Ολλανδία, μια υποτιθέμενη χώρα με καλό επίπεδο αρρώστων, γενικότερα βιωτικό επίπεδο κλπ., οι ασθενείς με καρκίνο θεωρούν σαν πηγές πληροφόρησης τους διαδικτυακούς τόπους των φαρμακευτικών εταιριών. Και αν προχωρήσουμε λιγάκι την οτροπία για το πώς βλέπουμε τις εξωτερικές πηγές πληροφόρησης, τα χρόνια τα παλιά, φυσικά και είναι αλήθεια, το γράφει η εφημερίδα, έλεγε ο παππούς ή ο μπαμπάς στην όλη ιστορία. Μέχρι το 2000, μα φυσικά και είναι αλήθεια, το είπαν στην τηλεόραση. Και μετά ήταν φυσικά και είναι αλήθεια, το είπε το διαδίκτυο, το είπε το ίντερνετ. Άρα λοιπόν, θέσφατα όλες αυτές οι εξωτερικές πληροφορήσεις. Η αξιοπιστία όμως αυτή, αν δούμε ένα παράδειγμα για τον προστατικό καρκίνο, δεν είναι ακριβής, διότι πολύ πονηρά παραλείπονται στοιχεία, ενώ πολλές φορές τάσσονται μονοσήμαντα υπάρχει και κάποιες άποψεις. Και αν πάρουμε την επίπτωση της ριζικής προστατεκτομίας στη σεξουαλικότητα, εκεί είναι ακόμα μεγαλύτερη η ιστορία της μη αξιοπιστίας και βλέπουμε ότι βέβαια το ποσοστό ανακρίβειας να είναι μεγαλύτερο στα sites της ρομποτικής προστατεκτομίας σε σχέση με εκείνο της ανοιχτής. Υπόσχονται τον ουρανό μετάστρα. Ό,τι θέλετε. Εδώ τα καλά πράγματα. Έτσι είναι. Έχουμε πρόσφατες μελέτες που μας λένε ότι το YouTube δεν είναι μια επαρκής πηγή πληροφόρησης για τους ασθενείς με προστατικό καρκίνο και συνολικά, αν κάνει κανείς μια οποιαδήποτε έρευνα χρησιμοποιώντας το Google και βάζοντας radical prostatectomy, τελικά τα αποτελέσματα τα οποία θα πάρει θα είναι ένα σωρό sites τα οποία δεν έχουν αξιόπιστες πληροφορίες για την ριζική προστατεκτομή. Εκείνο λοιπόν το οποίο καταλήγω, λέω ότι σήμερα έχουμε μπερδέψει κάποια πράγματα. Και αυτό που έχουμε μπερδέψει είναι την έννοια γνώση από τη μια μεριά με την έννοια πληροφορία. Άλλο πράγμα η γνώση, άλλο πράγμα η πληροφορία. Η γνώση είναι μια βαθιά διαδικασία κατάκτησης κάποιων πραγμάτων. Η πληροφορία είναι κάτι το οποίο το παίρνουμε και το μασουλάμε σαν μια τσίχλα. Και τελικά, για να διαμορφώσουμε και διαμορφώνουμε γνώμη, η οποία θα πρέπει να το ξεχωρίσουμε ότι είναι διαφορετικό από το να έχουμε γνώση. Και εδώ πέρα πήρα την άδεια από ένα πολύ καλό μου φίλο, ο οποίος έχει γράψει διάφορα πράγματα, μεταξύ των οποίων και αυτό το μικρό βιβλιαράκι. Θα σας το διαβάσω γιατί δεν φαίνεται καλά σε αυτό το πράγμα.
Και τι λέει ο φίλος μου, ο Χάρης, λοιπόν, λέει ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας τον τελευταίο μισό αιώνα έφερε και τούτο το παράδοξο. Τα μέσα κανιβάλισαν το σκοπό. Ενώ θα έπρεπε να έχουμε χρόνο για συντροφιά, γαλήνη και στοχασμό, τα πράγματα ήρθαν αλλιώτικα. Δεν έχουμε πια ώρα για τίποτε και για κανέναν. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τη γνώση άλλαξε. Φτάσαμε στην ευρυμάθεια χωρίς να περάσουμε από την προπαίδεια. Γιατί τώρα τα πράγματα μπορούμε και πρέπει, λέει, και έχουμε το δικαίωμα, μας το λένε οι άλλοι, να τα αφομοιώνουμε γρήγορα. Το κάθε αχόρταγο γιατί βρίσκει αμέσως ένα διότι. Με το πάτημα ενός κουμπιού, όπως στις διαφημίσεις. Με το Χάρη κάνουμε πολλές πεζοπορίες παρέα και αμπελοφιλοσοφούμε. Αλλά αυτό το πράγμα που έχει γράψει με είχε αγγίξει, γιατί είχε έρθει να δέσει με αυτή την αντίληψη την οποία σας παρουσίασα προηγουμένως σε σχέση με τη γνώμη και τη γνώση. Είναι όμως τόσο τα πράγματα άσχημα, δηλαδή με την χρήση του διαδικτύου. Η ύπαρξη λοιπόν του Web 2, άρα του διαδικτύου, έχει οδηγήσει σε αυτή τη διάχυση και τη διακίνηση της πληροφορίας, την οποία όμως μήπως μπορούμε να την ανατρέψουμε και να τη χρησιμοποιήσουμε υπέρ μας. Δηλαδή με τον ίδιο τρόπο που γίνεται η διάχυση των μη σωστών πληροφοριών, να μπορέσουμε να κάνουμε και τη διάχυση των σωστών πληροφοριών. Και αυτό είναι μια αντίληψη που υπάρχει για αυτό το πράγμα. Τι γίνεται όμως σε αυτή τη διαδικότητα της σχέσης που είπαμε προηγουμένως. Οι ασθενείς πώς καταλαβαίνουν το ότι μπήκανε στο ίντερνετ και τελικά φέρνουν τις πληροφορίες τις οποίες καταλάβανε από εκεί πέρα στο γιατρό. Θεωρούν λοιπόν οι άρρωστοι από τη μεριά τους ότι το να φέρουν πληροφορίες στο γιατρό έχει μια γενικά θετική επίπτωση σε αυτή τη σχέση γιατρού και ασθενούς. Με προϋπόθεση λέει ότι ο γιατρός έχει πολύ καλά επικοινωνιακά προσόντα και δεν αισθάνεται ότι προκαλείται. Και πάλι σύμφωνα με τους ασθενείς, στο 15% των περιπτώσεων οι γιατροί λέει αισθάνθηκαν πρόκληση και αντέδρασαν ανάλογα. Τώρα το πώς αντέδρασαν ανάλογα θα το κουβεντιάσουμε. Θα σας πω και εγώ πώς αντιδρώ έτσι μερικές φορές. Θα μας πει και ο κύριος Παπαγεωργίου πώς πρέπει να αντιδρούμε μετά σε αυτή την ιστορία. Ποια όμως ήταν τα χαρακτηριστικά των ασθενών που νόμισαν, που είχαν την εντύπωση ότι ο γιατρός τους θύχτηκε από το ότι τους έφεραν τις πληροφορίες από το διαδίκτυο? Ήταν οι άρρωστοι οι οποίοι ήταν κατά τεκμήριο ανασφάλιστοι, ήταν πολύ σίγουροι για την ικανότητά τους να αξιοποιούν και να αξιολογούν τις πληροφορίες και θεωρούσαν γενικά ότι η ποιότητα της περίθαλψής τους δεν ήταν και πάρα πολύ καλή. Η θεώρηση από την άλλη μεριά των γιατρών ότι ο ασθενής αμφισβητούσε την εξουσία τους ήταν η κυριότερη αιτία για την αποδιοργάνωση αυτή της σχέσης γιατρού και ασθενούς. Και από τη μεριά μας πλέον το 40% των γιατρών θεωρούσε ότι η συζήτηση πληροφοριών από το διαδίκτυο, εκείνο το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα, ήταν να κάνει την επίσκεψη λιγότερο αποτελεσματική, ιδιαίτερα στην περίπτωση εκείνη που ο ασθενής ζητούσε κάτι το οποίο δεν ήταν σωστό ή ότι ο γιατρός αισθανόταν ότι προκαλείται από αυτή την παρέμβαση του αρρώστου. Ζούμε λοιπόν σε μια εποχή η οποία είναι μια εποχή της μετατόπισης εξουσίας, γιατί τελικά παιχνίδι εξουσίας είναι παντού. Το διαδίκτυο έχει αλλάξει την ισορροπία της γνώσης και μεταξύ των επαγγελματιών υγείας, αλλά και στο κοινό, και έχει δώσει τελικά τη δυνατότητα στους ασθενείς να μπορούν να συμμετέχουν πιο ενεργά στη λήψη οποιονδήποτε αποφάσεων. Και ταυτόχρονα βέβαια, όταν υπάρχει μια τέτοιου είδους διάδοση και διάχυση της πληροφορίας, γίνεται και η αποεπαγγελματοποίηση της ιατρικής. Έτσι, κάποιοι άλλοι αποκτούν επαγγελματική εντός εισαγωγικών δυνατότητα παρέμβασης στην ιατρική. Έχουμε λοιπόν το δεδομένο ότι η επαγγελματική ισχύ της ιατρικής δέχεται μια σημαντική επίθεση αυτή τη στιγμή από τη δημόσια διατιθέμενη ειδική γνώση και επίσης έχουν όλοι καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες για τις εναλλακτικές λύσεις, για τα στατιστικά, γιατί μην ξεχνάτε να σας πω ένα παράδειγμα, ότι στη Γερμανία είναι υποχρεωτικό να δημοσιεύεις τη δική σου προσωπική στατιστική όσον αφορά τις επιπλοκές και την αποτελεσματικότητα στη ριζική προστατεκτομή. Και έχει τη δυνατότητα οποιοδήποτε να πατήσει ένα κουμπάκι για να πει «Ο κύριος Τάδε έχει τόσες επιπλοκές, ο κύριος Δίνα έχει τέτοια αποτελέσματα». Άρα λοιπόν εδώ πέρα μπαίνουν και όλα τα υπόλοιπα κομμάτια που έχουν σχέση και με τα δικαιώματα των καταναλωτών. Αν λοιπόν έχω το δικαίωμα ως καταναλωτής φράουλας
να διαλέξω την, ναι, τη μία ή την άλλη φράουλα και να πάω να ψωνίσω στο μανάβι για αυτή την ιστορία και να πω ότι δεν θα πάρω φράουλες Μανολάδας, με τον ίδιο τρόπο μπαίνει στη διαδικασία ότι δεν θα ψωνίσω ριζική προστατοτομή, για παράδειγμα, από το Μητρόπουλο, αλλά θα ψωνίσω από τον κύριο Χατζηχρήστου. Αυτά λοιπόν είναι προβλήματα τα οποία μας οδηγούν να σκεφτόμαστε πώς μπορούμε να αντιδράσουμε. Και πώς αντιδρούν λοιπόν αυτή τη στιγμή. Είναι ελάχιστες οι μελέτες που έχουν γίνει. Γι' αυτό είδατε ότι είναι πάρα πολύ λίγα πράγματα που σας έχω παρουσιάσει μέχρι τώρα. Υπάρχει λοιπόν ένα κομμάτι γιατρών που αισθάνεται ότι απειλείται. Και στην περίπτωση αυτή αντιδρά αμυντικά, προβάλλοντας την ειδική γνώση, expert opinion. Και θα βγει ο κύριος Γκράβας και θα μου πει ότι κοίταξε να δεις, μα τόσες φορές έχουμε καταδικάσει την ιστορία του expert opinion. Γιατί να μην την καταδικάσουμε και σε αυτή τη διαδική σχέση του αρρώστου με τον γιατρό του. Και ουσιαστικά, εκείνο το οποίο δημιουργείται είναι η κεντρικοποίηση της επαφής με τον άρρωστο προς την κατεύθυνση του γιατρού. Είναι αυτοί οι γιατροί οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι εκείνοι οι οποίοι πρέπει να είναι κυρίαρχοι σε αυτή τη σχέση. Μια άλλη κατηγορία γιατρών συνεργάζονται με τον ασθενή στη συλλογή και ανάλυση των πληροφοριών. Είναι εκείνοι οι οποίοι ουσιαστικά επικεντρώνονται στην έννοια του αρρώστου. Και υπάρχει και μια κατηγορία που κατευθύνουν τον ασθενή σε αξιόπιστους ιστοτόπους πληροφόρησης. Και είναι κάτι το οποίο είχαμε και μια επαφή με τον κύριο Χατζηχρήστου και αυτή τη στιγμή νομίζω προς το ΙΜΟΠ τελείωσε τις διαδικασίες για να μπει το site του σε εκείνα τα οποία μπορεί να θεωρηθούν αξιόπιστα, γιατί υπάρχει μια μηχανή, το Health on the Net, όπου βέβαια πόσοι ξέρουν ότι υπάρχει το Health on the Net όπου σε κατευθύνει μόνο σε πιστοποιημένα sites που παρέχουν πληροφορίες υγείας. Το ξέρει κανείς από εσάς? Βάζω στοίχημα όχι. Και καλά κάνετε και το ξέρετε, γιατί ποιος να το ξέρει? Αν λοιπόν μπει κανείς μέσω του Health of the Net γενικότερα, τότε χτυπώντας radical προστατέκτομη θα σε κατευθύνει μόνο σε πιστοποιημένα όσον αφορά την αξιοπιστία τους sites για αυτή την ιστορία. Και όχι γενικά και αόριστα αν μπει κανείς μέσα από το Google ή το οποιοδήποτε Google. Τελικά, όμως, ωραία όλα αυτά τα πράγματα, οι γενικές μας στατιστικές και ούτω καθεξής, παίζει ρόλο η προσωπικότητα του κάθε ενός ξεχωριστά από εμάς για αυτό το πράγμα. Τελικά, μήπως είμαι εγώ ο προβληματικός που αντιδρώ περίεργα έως και επιθετικά όταν μου αμφισβητούν την εξουσία μου, γιατί μάλλον ανήκω σε αυτή την πρώτη κατηγορία από αυτές τις τρεις αντιδράσεις που σας είπα προηγουμένως. Και για να το ψάξω λίγο παραπάνω και να προκαλέσω και λίγο το... Δεν πήγα στον κύριο Παπαγεωργίου, αυτό θα ήταν το σωστό. Αν ήμουν σωστός λοιπόν και δεν είχα μπερδέψει τη γνώση με τη γνώμη, δεν είχα μπερδέψει την γνώση με την πληροφορία και εγώ σαν κλασικός Ελληνάρας αυτό το πράγμα, θα είχα πάει ναι στον κύριο Παπαγεωργίου. Επειδή όμως τα έχω μπερδέψει αυτά τα πράγματα, δεν πήγα στον κύριο Παπαγεωργίου, μπήκα στον ίντερνετ λοιπόν σε αυτό το πράγμα. Και λέω, πρώτα να το ψάξω επιστημονικά, έχει αλλάξει τελικά? Τι ρόλο παίζει η προσωπικότητα? Το στερεότυπο λοιπόν του χειρουργού ήταν φασιστικός, οργανωτικός, πρακτικός, δουλευταράς, αλλά από την άλλη μεριά και ένα σωρό κακές ιδιότητες, το να είναι εχθρικός, το να θέλει να κάνει ό,τι θέλει για αυτό το πράγμα και βέβαια ελάχιστα επικοινωνιακός. Αυτό ήταν το πρότυπο το οποίο υπήρχε μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Εκείνο που είναι εντυπωσιακό λοιπόν είναι ότι ενώ με βάση το πρότυπο της προσωπικότητας, άλλη μια αντιπαράθεση που θα έχουμε με τον κύριο Παπαγεωργίου κατά Μάγες και Μπρίξ, ήταν αυτοί οι οποίοι ήταν εξωστρεφείς, έτσι το χαρακτηριστικό των χειρουργών είναι εξωστρεφείς, αυτή τη δεδομένη στιγμή κοιτάξτε πώς έχει αλλάξει όλη η ιστορία. Η πλειοψηφία πλέον σήμερα, τον 21ο αιώνα, δεν είναι εξωστρεφής χειρουργή. Πλειοψηφία είναι εσωστρεφής. Αλλάζει, γιατί άλλαξε και όλο το υπόλοιπο περιβάλλον. Άρα λοιπόν, κάτι γίνεται και σε σχέση με την προσωπικότητα. Και λέω τώρα κλασικός Ελληνάρας, πέρα από την επιστήμη που είχα την δυνατότητα της επιστημονικής λίγο προσέγγισης γι' αυτό,
κάτσε να δω κι εγώ την προσωπικότητά μου. Τι πιο εύκολο πράγμα. Χιλιάδες sites αυτή τη δεδομένη στιγμή που μπορείς να βρεις και να σου πούνε τον τύπο της προσωπικότητας. Δεν χρειάζεσαι κανένα Παπαγεωργίου, κανέναν ψυχίατρο για αυτή την ιστορία. Θα το βρεις στο διαδίκτυο. Πάρα πολύ εύκολα, εντός τριλέπτου. Εντός τριλέπτου, λοιπόν, μπήκα τυχαία σε ένα από τα προσφερόμενα sites σε αυτό το πράγμα, συμπλήρωσα το ερωτηματολόγιο και έρχεται η απάντηση και λέει, κύριε Μητρόπουλε, είσαστε INTJ. Είσαστε εσωστρεφείς, δηλαδή. Έτσι, έχετε τη δυνατότητα της σκέψης και έχετε τη δυνατότητα της κρίσης. Και χαρακτηριστικά σου βγάζει και το προφίλ ο επιστήμονας, λέει, σε αυτό το πράγμα. Και ποια είναι... Και ποια είναι εκείνα, ποια επαγγέλματα μπορεί να κάνει ένας INTJ, είναι όλα αυτά. Ευτυχώς είχε και τότε την ιατρική μέσα σε αυτό το πράγμα. Αλλά βέβαια είχε το χαρακτηριστικό και ερευνητής και επιστήμονας και δεν ξέρω τι άλλο. Και δάσκαλος. Εκείνο το οποίο με σοκάρισε σε αυτό το πράγμα ήταν ένα άλλο πράγμα. Τώρα εδώ πέρα... Δεν είναι τόσο το ο Πούτιν. Τώρα εδώ πέρα θα ξεγυμνωθώ λιγάκι για να δώσω και υλικό στον κύριο Παπαγεωργίου μετά για αυτή την ιστορία. Αυτά τα δύο ονόματα εδώ πέρα, σας εξομολογούμε λοιπόν, ο Τόμας Τζέφερσον και ο Τζον Κένεντι έχουν αποτελέσει για μένα πρότυπα προσωπικότητων στη ζωή μου. Με έναν απίστευτο τρόπο. Έτσι, και ειδικά για τον Τζέφερσον, όταν είχα πάει στη Βιρτζίνια και ειδικά στη Σάρλοτσβιλ, που είχε σχεδιάσει κιόλας την ιατρική σχολή στη Σάρλοτσβιλ, είχα πάθει το απίστευτο και απόλυτο σοκ. Για μένα λοιπόν ήταν μια τρομακτική ιστορία ότι τελικά από το διαδίκτυο πήρα την πληροφορία και τη γνώση σαν Ελληνάρας ότι εγώ έχω αυτά τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, άρα πρέπει να έχω τη δυνατότητα να επικοινωνήσω. Οπότε, από τη στιγμή που είμαι προβληματικός στην επικοινωνία μου, από ό,τι φαίνεται στους αρρώστους οι οποίοι με προκαλούν, με αμφισβητούν, αμφισβητούν την εξουσία μου, αμφισβητούν τη γνώση μου, αμφισβητούν την εμπειρία μου, θέλω κάποιος να με αναλύσει. Δεν ξέρω αν τις έχετε δει αυτές τις δύο ταινίες. Αν δεν τις έχετε δει, δείτε τις. Έτσι, έχει μεγάλη πλάκα ο μαφιόζος, έτσι, ο οποίος παθαίνει κρίση πανικού, και ο ψυχίατρος, ο οποίος πρέπει να τον αναλύσει για αυτό το πράγμα. Και βέβαια, καθένας μας, δεν νομίζω πως μόνο οι προβληματικοί έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τα πρόσωπά τους με αυτόν τον τρόπο. Κάθε φυσιολογικός άνθρωπος, διορθώστε με κύριε Παπαγεωργία αν έχω λάθος, έχει τη δυνατότητα και πρέπει να αλλάζει πρόσωπα, αλλά πρέπει να αναλυθούμε. Και επειδή τελικά ίσως να θεωρήσουμε ότι εμείς οι ουρολόγοι είμαστε σαν τους Ντάλτονς, έτσι, κακοποιά στοιχεία. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει το αντίστοιχο Lucky Luke για αυτό το πράγμα. Ίσως η δικιά μου γενιά έχει σχέση με τα κόμιξ αυτού του τύπου πιο πολύ. Έτσι, μια θεραπεία για τους Ντάλτονς, λοιπόν. Υπάρχει θεραπεία για μας τους πτωχούς το πνεύμα του ουρολόγους, κύριε καθηγητά μου.